Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε, φωνάζουν διαδηλωτές στη Νέα Υόρκη. Το ίδιο έλεγε και ο Έρικ Γκάρνερ πριν χάσει τις αισθήσεις του. Η λαβή στραγγαλισμού που χρησιμοποίησε αστυνομικός για να τον ακινητοποιήσει του κόστισε τη ζωή. Όμως σώμα ενόρκων αποφάσισε να μην ασκηθεί δίωξη εναντίον του αστυνομικού. Ζητούμε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να ασχοληθούν με τις τρευλώσεις του δικαστικού συστήματος. Να αναγνωρίσουν πως υπάρχουν σοβαρά κενά στην αντιμετώπιση της αστυνομίας από την δικαιοσύνη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εγκληματικότητα και δολοφονίες. Το πρόβλημα αναγνώρισε και ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, που υποσχέθηκε γενναίες μεταρρυθμίσεις. Σε σχέση με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, δυστυχώς πολλοί Αμερικανοί αισθάνονται βαθιά αδικημένοι. Πιστεύουν πως υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ ιδεών και νόμων που εφαρμόζονται σε καθημερινή βάση. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, 83 άνθρωποι συνελήφθησαν. Σωματεία και οργανώσεις έχουν δηλώσει πως δεν θα φύγουν από τους δρόμους μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη.